Ναι, σε προώρες χαλαρώσεις, είπε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, χάρη στα βελτιωμένα επιδημιολογικά δεδομένα που παρουσιάζει η Κύπρος τα τελευταία 24 ώρα, με τον αθλητισμό να ζεσταίνει μηχανές. Από τις 8 Φεβρουαρίου, εκτός από το άνοιγμα του λιανικού εμπορίου, εμπορικών κέντρων και πολυκαταστημάτων, θα επιτρέπεται η ατομική προπόνηση όλων των αθλημάτων σε ανοιχτές υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, πάρκα, γραμμικά πάρκα και παραλίες. Μέγιστος αριθμός αθλούμενων τα 5 άτομα, συμπεριλαμβανομένου και του γυμναστή. Τα 5 αυτά άτομα θα πρέπει να είναι σταθερή ομάδα κάθε φορά. Όποιος επιθυμεί λοιπόν να προπονηθεί ατομικά, θα πρέπει να αποστείλει πρώτα μήνυμα στο 8998, επιλέγοντας το 6. Καλά τα νέα και για τα πρωταθλήματα στον τομέα του αθλητισμού. Σύμφωνα με τις σημερινές αποφάσεις, για το πρωτάθλημα Β κατηγορίας θα αρχίσουν οι ομαδικές προπονήσεις από τις 8 Φεβρουαρίου. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 13, θα επαναρχίσει και η διεξαγωγή του πρωταθλήματος σε αυτή την κατηγορία, χωρίς όμως θεατές. Όσον αφορά στις υπόλοιπες κατηγορίες πρωταθλημάτων, θα επιτρέπεται μόνο η ατομική προπόνηση. Και σε αυτή την περίπτωση, τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι αθλητές άνω των 12 ετών θα πρέπει να διενεργούν το rabbit test. Οι όποιες χαλαρώσεις που αποφασίστηκαν, ωστόσο, έγιναν πολύ στοχευμένα και προσεκτικά. Ήμουν πάρα πολύ επιφυλακτικός να εισηγηθώ προσωπικά εγώ κάποιες άλλες χαλαρώσεις. Τώρα, μικρές χαλαρώσεις όπως αυτές, ας πούμε, που βγήκαν σήμερα με το διάταγμα για τον αθλητισμό, όπου γνωρίζουμε ότι υπό αυτές τις συνθήκες θα είναι ασφαλές, είναι άλλο. Ο πολιτισμός επιτέλους ξεκλειδώνει. Οι σκηνές ζωντανεύουν και πάλι. Το θεατρόφιλο κοινό επιστρέφει στην αγαπημένη του συνήθεια. Το Υπουργικό έδωσε πράσινο φως για την επαναλειτουργία από τις 8 Φεβρουαρίου κλειστών θεάτρων και κινηματογράφων με μέγιστο αριθμό θεατών, τα 50 άτομα. Αριθμός που έφερε αντιδράσεις, καθώς θεωρήθηκε αρκετά μικρός. Η μετακίνηση πάντως σε θέατρο ή κινηματογράφο θα γίνεται με αποστολή στο 8998, επιλέγοντας την κατηγορία 9. Στο πλαίσιο των εντατικότερων ελέγχων μπήκαν στο επίκεντρο και οι ταξιδιώτες. Από τις 6 Φεβρουαρίου όσοι πατάνε έδαφος Κύπρου από χώρες κατηγορίας Α και Β θα μπαίνουν σε υποχρεωτικό αυτοπεριορισμό 72 ωρών. Απαραίτητο φυσικά και το μοριακό τεστ για να βγουν από την καραντίνα.